Στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, το σπουδαιότερο θέμα που συζητήθηκε ήταν η πρόταση τριμερού συνεργασίας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωνίων Ίσων με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Αναπτυξιακή Καποδιά του Δήμου μας για την αξιοποίηση του ΜΟΡΕΠΟ. Η εισήγηση που κατατέθηκε από τον Δήμαρχο αναφέρει ότι οι σοβαρότεροι λόγοι που επιβάλλουν την παρέμβαση αυτή είναι η διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση του τουρισμού, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η αναψυχή και αθλητισμός, κοινωνικός χώρος και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Για την προσπάθεια αυτή της αξιοποίησης είναι σημαντική η βοήθεια του Συλλόγου Φιλ της Κέρκυρας. Ο Σύλλογος αυτός έχει ήδη χρηματοδοτήσει και ετοιμάσει τη μελέτη πυρασφάλειας, η οποία προφανώς θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την αντίστοιχη μελέτη της εφορίας αρχαιοτήτων. Και προτίθεται να χρηματοδοτήσει πλήρως την εκπώνηση μελέτης για την αποκατάσταση των μονοπατιών του χτήματος, σε συνεργασία πάντα με τις υπηρεσίες του Δήμου, και ακόμα να χρηματοδοτήσει τη μελέτη διαρρύθμισης και εξοπλισμού των χώρων υποδοχής και περιβαλλοντικής βοτανολογικής εκπαίδευσης. Γίνει και μια ιδιαίτερα γόνιμη και παραγωγική συζήτηση, από την οποία αναδείχθηκαν των σύλλογων των θεμάτων. Η δήλωση του Δημάρχου ήταν κατηγορηματική ότι δεν θα υπάρχει εισιτήριο για την είσοδο των κερκυριών στο χώρο αυτό και ότι θα έχουμε μία χρηματοδότηση περίπου ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ώστε να προχωρήσουν άμεσα τα έργα. Στην συνεδρίαση αυτή ψήφισε κατά λόγο η Λαϊκή Συσπήρωση λόγω της Καποδιάν, έχει μια διαφορετική αντίληψη και φιλοσοφία συγκεκριμένη παράταξη. Ο κύριος Καρίδης ψήφισε παρόν, δηλαδή η απόφαση πάρθηκε συγκριτικά με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Βεβαίως, το επόμενο βήμα είναι να έρθει το προεδρικό διάταγμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα αποτυπώνεται λεπτομερώς όλη αυτή η τριμερής συνεργασία.